Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα ξαναβάλαμε τη διαδικασία στις ράγες. Όλες οι πλευρές όχι μόνο επαναβεβαίωσαν την διάθεσή τους να εργαστούν ώστε να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες, κυρίως επαναβεβαίωσαν την κοινή ανάγνωση στην απόφαση της 20ης του Φλεβάρη, στην απόφαση του Eurogroup. Είναι λοιπόν σαφές ότι η Ελλάδα δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει ηφαισιακά μέτρα, την πέμπτη αξιολόγηση τη λεγόμενη, δεν έχει υποχρέωση να υλοποιήσει το mail Χαρδούβελη. Η Ελλάδα θα καταθέσει τις δικές της διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες και θα υλοποιήσει. Και ταυτόχρονα υπήρξε επαναβεβαίωση της διάθεσης όλων των πλευρών να εργαστούν ώστε το συντομότερο δυνατό να αποκατασταθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας. Το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, και νομίζω και αυτό έχει τη σημασία του, ο πρόεδρος Γιούνκερ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει άμεσα ευρωπαϊκά προγράμματα που θα εκταμιεύσουν ένα σημαντικό ποσό για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, κάτι το οποίο όμως και το ύψος του ποσού δεν θα το ανακοινώσω εγώ, θα ανακοινώσει ο κύριος Γιούνκερ αύριο μετά το τέλος του συνόδου. Πήρατε την πολιτική συμφωνία που επιθυμούσατε? Ξαναβάλαμε στις ράγες την διαδικασία, διότι με ευθύνη κάποιον είχε εκτροχιαστεί. Και προχωράμε με περισσότερη ευθύνη. We are more optimist after this deliberation. I think πιο αισιόδοξοι μετά από αυτές τις συζητήσεις. Νομίζω ότι όλες οι πλευρές προσπάθησαν ώστε να φύγει η ένταση και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες της ελληνικής οικονομίας. Θα λέγατε ότι πρόκειται για μια νέα συμφωνία?